Σήμερα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε καταρχάς έναν άνθρωπο ο οποίος και γεωπολιτικά και επί του πεδίου και με προεκτάσεις καθημερινά γράφει και δημοσιεύει τις σκέψεις του αναλύοντας τα γεγονότα. Είναι ο κύριος Ζαχαρίας Μίχας, Διευθυντής Μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας, συνεργάτης του Defense Point. Κύριε Μίχα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στις 15 μέρες. Τι μπορούμε να πούμε πια, τι καταλαβαίνουμε, και βεβαίως η μεγάλη απορία σε όλο τον κόσμο είναι πόσο θα συνεχίζεται αυτό. Το ακούτε κι εσείς νομίζω καθημερινά. Είναι πολύ επίφοβο να προσπαθήσει να εκτιμήσει κάποιος πόσο θα συνεχιστεί αυτό, αλλά πιστεύω ότι μετράμε εβδομάδες, βλέποντας το κόστος που καταβάλει κάθε πλευρά από τη συνέχιση αυτής της σύγκρουσης, βλέποντας τους αντικειμενικούς σκοπούς και το τι μπορεί να απορροφήσει και να αντέξει η κάθε πλευρά, εκτιμώ ότι βρισκόμαστε στη φάση της κλιμάκωσης, αλλά με στόχο την αποκλιμάκωση. Εξακολουθώ να ανησυχώ ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθεί ο έλεγχος στο πλαίσιο αυτής της κλιμάκωσης, δηλαδή από τη μία η οικονομική συμπολιτική πίεση που ασκεί η Δύση και από την άλλη η προσπάθεια της Ρωσίας να δείξει ότι δεν κάμπτεται, μπορεί να φέρει επικίνδυνη κλιμάκωση. Από την άλλη όμως εξακολουθώ να πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές έχουν ζωτικό συμφέρον να αναζητήσουν την αποκλιμάκωση, να αναζητήσουν ένα πολιτικό τέλος αυτή τη σύγκρουση, που δεν ξέρω πώς θα γίνει βλέποντας την ακαμψία και την επιθυμία περαιτέρω αύξησης του κόστους που καταβάλει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Mm. Αισθάνεστε μετά από αυτές τις 15 μέρες ότι υπάρχουν κάποια πρώτα συμπεράσματα επί του ίδιου του πολεμικού πεδίου? Η μία διάσταση είναι η τεράστια ανθρωπιστική κρίση που αφορά τον άμαχο πληθυσμό, είναι οι ροές των προσφύγων, είναι οι προσωπικές και οικογενειακές ιστορίες, δράματα. Αυτό είναι, να το πω, το μόνο βέβαιο, το μόνο μη fake, να το πω έτσι. Στο πεδίο από εκεί και κάτω όμως, τι συμπεραίνεται? Είναι δύσκολη η απάντηση. Βλέπεις κάποια πρώτα σημάδια, βλέπεις την εικόνα που προσπαθεί η κάθε πλευρά να προβάλλει για τον εαυτό της. Στην ουσία έχουμε μια αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, στην οποία όμως μόνο η Ρωσία έβγαλε στρατεύματα στο πεδίο. Αυτό ήταν ένα ρίσκο. Να θυμίσω ότι μετά την επιχείρηση που έγινε το 2008 στη Γεωργία, είχε ξεκινήσει μια τεράστια συζήτηση για τις αστοχίες της στρατιωτικής μηχανής της Ρωσίας. Ο Γερασίμοφ και μια σειρά από άλλους στρατηγούς προβεβλημένους στο ρωσικό σύστημα άμυνας είχε εισαγάγει μια σειρά από αλλαγές και υποτίθεται ότι αυτή η επόμενη στρατιωτική περιπέτεια θα έδειχνε στη Δύση το πώς ακριβώς έχει μετασχηματιστεί η στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας. Εδώ πέρα κάτι δείχνει να μην έχει πάει πολύ καλά για τον Πούτιν. Έχουν αρχίσει να βγαίνουν πέραν αμφισβήτησης κάποιες αδυναμίες. Το ανησυχητικό είναι ότι φαίνεται κάποιες αρχές του πολέμου δεν αλλάζουν, αλλά εάν εφαρμοστούν συνεπάγονται πάρα πολλά θύματα ανάμεσα στους αμάχους. Κλασικό παράδειγμα, το τελευταίο ή τελευταία ενέδρα στις ρωσικές δυνάμεις που έβγαλε το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, που δείχνει να χτυπάνε μέσα σε ένα χωριό, σε ένα σημείο που επί της ουσίας είναι αποκλεισμένος αριθμός τεθραγισμένων των ρωσικών χερσαίων δυνάμεων. Υποφυσιολογικές συνθήκες, υποσυνθήκες Γκρόζνη αν θέλετε, αυτό το χωριό θα έχει ισοπεδωθεί και μετά θα περνούσανε. Αυτό δεν έγινε υπό τον φόβο των επιπτώσεων που θα είχε η εικόνα στην παγκόσμια κοινή γνώμη, και το αποτέλεσμα είναι να καταβάλουν πολύ ψηλό τίμημα οι ρωσικές χερσαίες δυνάμεις. Αυτό αναδεικνύεται της πράγμασης στρατιωτικά ως σφάλμα και δεν θα επαναληφθεί. Άρα πιστεύω ότι θα είναι πολύ προσεκτικοί στο να μπουν και να εμπλακούν σε μάχες σε αστικό περιβάλλον. Από την άλλη όμως αυτό είναι πρόβλημα οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε περίπτωση προώθησης προς την πόλη για περίσφυξη του αποκλεισμού των μεγάλων αστικών κέντρων, το οποίο όπου και να περνάς θα ισοπεδώνεται ακριβώς για να μην έχεις άλλες απώλειες. Είναι μια πολύ άσχημη εικόνα, ευελπιστώ
ότι να, είναι, να ζούμε το πιο βαθύ σκοτάδι πριν αρχίσουμε να βλέπουμε φως στο τούνελ. Mm. Να δούμε λίγο και την άλλη πλευρά, διότι από τη μία και επικοινωνιακά είναι συγκινητικό αυτό που γίνεται σε επίπεδο πολιτοφυλακής, λαϊκής πολιτοφυλακής. Από την άλλη, ούτε συζήτηση, από την άλλη σε επίπεδο τακτικών στρατευμάτων, η Ουκρανία, πέρα από το ότι δεν ήταν η ισχυρή της ιστορίας, έχει και ένα επιπλέον μείον πλέον. Δεν έχει εφεδρίες. Δεν έχει εφεδρίες, αλλά δεν μπορείς και να εξολοθρεύσεις εύκολα τον πυρήνα των δυνάμεων που βρίσκεται μέσα στις πόλεις. Αυτό είναι πρόβλημα ακόμα και για την επόμενη μέρα, αν αποφασίσουν οι Ρώσοι να μην αποχωρήσουν και να διατηρήσουν παρουσία. Γιατί ακόμα και αν υπάρξει συμφωνία απεμπλοκής που να προβλέπει κάποια εδάφη τα οποία θα χάσει οριστικά η Ουκρανία, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι το βόρειο τμήμα, ακόμα και αν δεν την αποκλείσει εντελώς από την Μαύρη Θάλασσα, το βόρειο τμήμα της Κρυμαίας από πάνω για λόγους στρατιωτικής προστασίας, δεν υπάρχει περίπτωση να εκχωρηθεί, να γυρίσει πίσω στην Ουκρανία, ή τουλάχιστον θα είναι απολύτως αποστατωτικοποιημένο και με κόκκινη γραμμή παρέμβασης των ρωσικών στρατευμάτων στην καλύτερη για τους Ουκρανούς περίπτωση, γιατί είναι στρατιωτικό το θέμα, είναι θέμα ασφαλείας, άρα δεν πρόκειται να κάνει κανείς πίσω από αυτό. Το τι ακριβώς θα συμφωνηθεί στο πεδίο είναι αρκετά δύσκολο να το δεις, αλλά όταν έχεις βάλει μέσα στρατεύματα, έχεις καταβάλει υψηλό φόρο αίματος, φοβάμαι ότι αυτό θα οδηγήσει σε ακαμψία από την πλευρά της Ρωσίας, η οποία θα ενισχύεται όσο δεν αφήνουν μία δίωδο εξόδου από την πλευρά της Δύσης. Δηλαδή αυτό είναι ένα βασικό δίδαγμα της στρατηγικής, αφήνει στον αντίπαλό σου μία πόρτα που να μπορεί εύσχημα να αποχωρήσει από τη σύγκρουση. Είναι προϋπόθεση για να κλείσει το μέτωπο. Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε, οπότε αυτός που πιέζεται και θέλει να το κάνει, διότι έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό τους αντικειμενικούς του σκοπούς, αν δεν μπορεί να το κάνει, δεν έχει άλλη επιλογή πέρα της κλιμάκωσης. Η στατικότητα θα φέρει μεγάλες τραγωδίες για τη Ρωσία και αυτό δεν το επιθυμεί κανένας. Τώρα, θέλω να μου πείτε στο ευρύτερο γεωπολιτικό παιχνίδι τι αντιλαμβάνεστε ότι σιγά σιγά διαμορφώνεται, γιατί θα έρθουμε βεβαίως μετά στους άλλους παίκτες, όπως είναι η Τουρκία, αλλά πρώτα στο μεγάλο κάδρο, τι βλέπετε ότι διαμορφώνεται από εδώ και στο εξής? Είμαι πολύ επιφυλακτικός στο ότι καταρχήν είναι βέβαιο ότι προς το παρόν και όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση που πιθανόν να πάει και σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου, ίσως και χρόνια ολόκληρα, να αποκατασταθούν σε ένα βαθμό οι σχέσεις της Δύσης, της Ευρώπης με τη Ρωσία και των ΗΠΑ, να υπάρξει ένα αποδεκτό επίπεδο τέλος πάντων συνεννόησης, να αρχίσει να αποκαθίσταται μια κανονικότητα, μπορεί να μην τη δούμε ποτέ και να έχουμε τον κλασικό ψυχρό πόλεμο. Από την άλλη, είμαι πολύ επιφυλακτικός απέναντι στις φωνές που λένε ότι έχει επιλογές στην Ασία η Ρωσία. Ναι, έχει. Ναι, εκεί θα στραφεί εκ των πραγμάτων, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι είναι ισχυρή η θέση της, τουλάχιστον σε σχέση με τους Κινέζους. Έχω την εντύπωση ότι πολύ πιο, και πάντα με βάση το ενεργειακό παίγνιο, πολύ πιο νορμάλ θα είναι η εξισορρόπηση των σχέσεων που θα έχει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες βέβαια και αυτές μπορούν να υπάρξουν θύμα εκβιασμού από την πλευρά της Δύσης για να αλλάξουν το μείγμα της πολιτικής τους προς το φιλοδυτικότερο. Διότι υπάρχει και ο παράγοντας Ιράν που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική των χωρών του Αραβικού κόλπου, του κόλπου γενικά, δηλαδή της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και άλλων ανεξάρτητων παικτών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτοί σχετίζονται με τη Ρωσία λόγω της προσπάθειας να βρεθεί κοινό συμφέρον, ένας δρόμος κοινά συμφέρον που να συμφέρει όλους το ίδιο για τη διαμόρφωση των τιμών των υδρογονανθράκων παγκοσμίως. Αυτό μένει να αποδειχθεί πως θα κινηθεί. Δεν είναι εύκολη η επόμενη μέρα για τη Ρωσία, αλλά πολιτικά δεν πρόκειται να περιέλθει στην απομόνωση στην οποία πιστεύει ότι μπορεί να τη φέρει η Δύση. Τώρα, μιας και θίξατε το ενεργειακό, παρακολουθώ ότι αρθρογραφείτε στο Defense Point αναλύοντας ακόμη και το επισητιστικό, δεν τα αφήνετε έτσι. Μιας και θίξατε το ενεργειακό, παρακολουθώ ότι για την ώρα συγκλίνεται στην άποψη ότι ο μεγάλος χαμένος αυτής της ιστορίας είναι η Ευρώπη και έτσι περαιτέρω μιλάτε και για τις χαμένες ευκαιρίες και καλά κάνετε κατά τη γνώμη μου της ίδιας Ελλάδας στο ζήτημα το ενεργειακό. Η Ελλάδα έχει ακόμα χρόνο να αλλάξει τον προσανατολισμό της. Πολύ φοβάμαι το πολιτικό σύστημα το αντιλαμβάνεται ότι αυτό
έχει ως προϋπόθεση την εξέβρεση ενός modus vivendi με την Τουρκία για να μπορέσει να προχωρήσει μια ενεργειακή στροφή και αξιοποίηση των υδρογοναθράκων της περιοχής. Εκεί ανοίγουν διάφορα ερωτήματα, το μέχρι που το πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται η Ελλάδα ένα συμβιβασμό με την Τουρκία, έστω ενδιάμεσο. Αυτό με προβληματίζει, διότι γενικότερα ιστορικά η Ελλάδα παρουσιάζει μια προθυμία εμπλοκή σε γεωπολιτικά παιχνίδια και βάζοντας το κεφάλι στην άμμο θεωρεί ότι μπορεί να αποφύγει αυτή την εμπλοκή. Η γεωγραφική μας θέση δεν επιτρέπει το να αποφύγουμε την εμπλοκή, και όσο αποφεύγουμε να έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη στόχευση με βάση το εθνικό συμφέρον, εκεί που θα καταλήξουμε θα είναι να σπρωγνόμαστε, να προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στις εξελίξεις με όρους στη διαμόρφωση των οποίων εμείς ποτέ δεν συμμετείχαμε. Άρα ναι, μεν είναι πολύ πιο ενεργητική η διπλωματία από ό,τι φαίνεται σήμερα, εξακολουθώ όμως να έχω μια ανησυχία για το πώς θα χειριστούμε αυτό το εισαγωγικά άνοιγμα του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα. Άρα θεωρείτε ότι το ενεργειακό, που μπορεί για μας να είναι και μια απάντηση στα δικά μας και στην Ευρώπη, μπορεί με έναν τρόπο, με πολλά ερωτηματικά, να εμπλακεί σε μια ευρύτερη διευθέτηση με την Τουρκία επί των δικών μας, για να το κάνω και πιο λιανά? Κοιτάξτε, να το πω με απλό τρόπο. Πρέπει να προσπαθήσεις να δεις σε κάθε ανάλυση, πρέπει να προσπαθείς να βλέπεις το κεντρικό σημείο της ανάλυσής σου, να μπαίνοντας στα παπούτσια, όπως λέει η έκφραση, στα παπούτσια της άλλης πλευράς. Άμα προσπαθήσει κανείς να δει την οπτική γωνία του Ερντογάν, το πρώτο πράγμα που μπορεί να δει είναι ότι σε ένα χρόνο έχει εκλογές, μπορεί να δει ότι έχει καταστρέψει την τουρκική οικονομία, μπορεί να δει ότι οι ομοιότητες της συμπεριφοράς του με τη Ρωσία του δημιουργεί τρομερό πολιτικό πρόβλημα, ξεκίνησε μια διαδικασία κλεισίματος των μετόπων με όλους, και έχει αρχίσει και τα ανταλλάγματα. Πριν από λίγη ώρα βγήκε ένα έκτακτο ότι επιστρέφει κάτι εβραϊκούς πολιτιστικούς θησαυρούς στο Ισραήλ και διάφορα τέτοια. Ήταν θέμα χρόνου να έρθει και στην πλευρά της Ελλάδας, αλλά αυτό θα επιχειρήσει να το κάνει με τους δικούς της όρους. Αυτό το οποίο σκέφτομαι τις τελευταίες ώρες είναι η περίφημη στρατηγική του Κίσιγκερ, και όχι μόνο του Κίσιγκερ, και άλλων ιστορικά, οι οποίοι είχαν την εξής λογική: όταν ξέρουμε ότι ένα πρόβλημα δεν επιλύεται, το βάζουμε στην πάντα και αναζητούμε το κοινό συμφέρον ώστε να προχωρήσουμε με βάση αυτό. Αυτό στη συνέχεια μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες βάσει των οποίων μπορεί να αλλάξει το κλίμα και να διευκολύνει κάποια διευθέτηση και σε προβλήματα που σήμερα μοιάζουν ανεπίλητα. Άρα, βλέποντας το οικονομικό πρόβλημα της Τουρκίας και του Ερντογάν και το ζήτημα της επανεκλογής του στην Τουρκία, που είναι εξαιρετικά προβληματικό αυτή τη στιγμή, θεωρώ το ζήτημα των υδρογονανθράκων κορυφαία προτεραιότητα για την Τουρκία. Μου έκανε τρομερή εντύπωση που αναφέρθηκε στα τέσσερα γεωτρύπανα και εμέσως πλην σαφώς είπε ότι αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν συλλογικά για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Αλλά αυτό έχει μια λογική, αρκεί να μην καταλήξει στο μοτίβο της προστασίας που έχουμε, με τη μαφία σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή, πάει στο μαγαζί και λέει, για να μην σε πειράξει κανείς, το οποίο είπε για να μην σε πειράξω κι εγώ ίδιος, θα μου δίνεις τόσα κάθε μήνα. Εάν αυτή είναι η λογική της Τουρκίας, που δυστυχώς βάσει της παρελθούσης συμπεριφοράς είναι εξαιρετικά υψηλή πιθανότητα να είναι αυτή, θέλει να βάλει χέρι. Δεν ξέρω, συνήθως οι Τούρκοι λένε το 50-50. Εκεί πέρα το ζήτημα είναι εξαιρετικά προβληματικό για μας. Να βάλει χέρι μέσα στα κοιτάσματα που είναι σε ελληνικές περιοχές, και δεν μιλάμε για περιοχές νοτίως του Καστελορίζου, στην Κοιλάδα του Ηροδότου, που χωράει πολλές αναγνώσεις το τι θα μπορούσε να συμβεί και ποια είναι τέλος πάντων η δίκαιη χάραξη, που υπάρχουν πολλές απόψεις και το ακόμα και ένα διεθνές δίκαιο και ένα διεθνές δικαστήριο θα είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα για να αποφανθεί με τρόπο που εμείς θεωρούμε ότι θα ήταν το 100% αυτό που θα ζητούσαμε. Πολύ φοβάμαι ότι θα πάει πολύ παραπέρα, θα ζητήσει μια συνεργασία με στόχο, δηλαδή, που για να μην το κρυβόμαστε, θα είναι κάτι σαν συνεκμετάλλευση, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να ανοίξει άλλες. Άρα το δόγμα Kissinger καλό ακούστηκε, αλλά εδώ δεν έχουμε καθορίσει εμείς πρώτοι και καλύτεροι, και με στίγματα δεν έχουμε κλείσει ούτε καν κόλπους και ευθείες γραμμές βάσης για να οριοθετηθούν ΑΟΣ. Καταλαβαίνω. Δεν θέλω να μπω σε τόσο τεχνικά ζητήματα, αλλά οφείλω να αναγνωρίζω ότι
η ατολμία που έχουμε επιδείξει και κάθε φορά με μια διαφορετική δικαιολογία, λιγότερο ή περισσότερο πιστική, θα τη βρούμε μπροστά μας. Σωστό. Πείτε μου υπό το βάρος αυτό και υπό το βάρος του γεγονότος ότι η Τουρκία αυτή την εβδομάδα εμφανίζει ένα πρόσωπο ειρηνοποιού. Εδώ είπε ο Τσαβούσογλου ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ των εισβολών και των διαμοιρασμών εδαφών, ξεχνώντας την Κύπρο φυσικά, αλλά τέλος πάντων, όχι τέλος πάντων για την Κύπρο, τέλος πάντων για να πάει η κουβέντα πιο κάτω. Εμφανίζεται αφενός ειρηνοποιός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Δεν είναι ακριβώς έτσι, Γιώργο μου. Δηλαδή, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά οι Τούρκοι ναι, δεν είναι υπέρ των εισβολών, διότι φοβούνται ότι στο πεδίο θα τα καταφέρουν πολύ χειρότερα και θα έχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που είχαν οι Ρώσοι. Αλλά το αμέσως προηγούμενο επίπεδο είναι αυτό του στρατιωτικού καταναγκασμού, που είναι πολιτικό εργαλείο. Έχεις δίκιο. Δεν μου πει κανείς ότι η Τουρκία αυτό το έχει εγκαταλείψει. Όχι, αλλά στα αυτιά των Δυτικών, και να είμαι σαφής, και στα αυτιά των Ρώσων, μια χαρά ακούγεται αυτή τη στιγμή και των Ουκρανών ο ρόλος που ανέλαβαν. Δηλαδή να κάθονται στο ίδιο τραπέζι, να συνομιλεί ο Ερντογάν με τον Σόλτς που θα τον επισκεφτεί, να συνομιλεί χθες έστω και πιεστικά με τον Μπάιντεν, να μιλάει σήμερα με τον Στόλτεμπεργκ. Αυτό από μόνος δεν το λες και σε ρωτώ, πας εσύ την Κυριακή μαζί του σε ένα γεύμα, καλή η διαβλή επικοινωνίας, εμπεδώνοντας όμως μια εικόνα που κάποιοι θέλουν όπως οι Γερμανοί να την ακούνε στη Δύση, ότι αυτός μιλάει με όλους, δεν είναι αυτό που εμφανίζεται ως στερεοτυπικό? Η απομόνωση του Ερντογάν δεν υπάρχει και δεν υπάρχει, διότι ο ίδιος ο Πούτιν έχει κάθε συμφέρον να μην απομακρυνθεί από τον Ερντογάν, διότι είναι πάγιος στόχος του η διαίρεση του ΝΑΤΟ. Να μην δημιουργήσει συνθήκες ένωσης του ΝΑΤΟ, διότι αυτό θα ανοίξει μια σειρά από πράγματα. Ήδη χθες ζήτησε πάλι F-16, ζήτησε F-35, ζήτησε την αμυντική βιομηχανία να επανέλθει σε φοδιαστικές αλυσίδες των Αμερικανών. Το παραπέψανε στο Μενέντες και υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα. Προφανώς με τα γλυκά μάτια που κάνει στην Ελλάδα, σκοπεύει να κλείσει όλα αυτά τα μέτωπα. Άρα το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμένα δεν με πειράζει που θα πάει να φάει μαζί του, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι απόλυτα κρίσιμο να ποια θα είναι η οπτική μας, πώς διαβάζουμε τα κίνητρα του Ερντογάν γι' αυτό. Και όσο υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να το προχωρήσουμε. Το θέμα είναι μην πέσουμε θύματα ευσεβών πόθων που είχαμε παραδοσιακά τις τελευταίες δεκαετίες, ότι ξαφνικά θα είμαστε όλοι σε ένα δικό μας ελληνοτουρκικό συνεφάκι αγαπημένοι και όλα θα βαθύσουν όπως πριν. Έχω την εντύπωση ότι θα κλείσει τα μέτωπα και πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι τα ίδια θα αντιμετωπίσουμε. Άρα επειδή ο κολλητός του στο κόμμα, δεν ξέρω τι λέει αυτό, Τσελίκ, είπε μερικά πράγματα πριν τη συνάντηση. Το είπε ο άνθρωπος, ότι θέλει να συζητήσει να προστατευτικοποιήσει. Μάλιστα. Αν κάνω μια υπόθεση εργασίας, δεν ξέρω. Εάν λοιπόν ο Ερντογάν το ρίξει πάνω στο τραπέζι, στον Πρωθυπουργό, κατά μια πληροφορία, 2-2,5 ώρες θα κρατήσει η συνάντηση. Την πρώτη ώρα θα είναι και άλλοι παρόντες, Καλίν, η κυρία Σουρανή. Την επόμενη 1,5 ώρα θα είναι τετατέτ, δυο τους. Εάν ο Ερντογάν του πει, ξέρεις, να δούμε ρε παιδί μου, βήμα-βήμα, αποστρατιωτικοποίηση. Εκεί πώς κατά τη γνώμη σου η ελληνική πλευρά, ο Πρωθυπουργός πρέπει να σταθεί? Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Καταρχάς, ο καθένας μπορεί να βάλει στο τραπέζι ό,τι θέλει. Άρα, για μένα είναι απολύτως φυσιολογικό να θέσει θέμα αποστρατιωτικοποίηση των νήσων Ερντογάν, γιατί το έχει ήδη κάνει. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Από εκεί και πέρα, το τι θα δεχθούμε εμείς είναι ζήτημα δικό μας. Για μένα, ειδικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, αυτή τη φάση δεν μπορεί, δηλαδή είναι ζήτημα κυριαρχίας. Υπάρχει απειλή απέναντι. Το θέμα είναι θα σου βάλει στο τραπέζι ενδεχομένως να πάει 100 χιλιόμετρα πίσω η τουρκική σε η πρώτη στρατεία που το έχουμε πει. Και πάλι προβληματικό είναι. Ναι, άμα σου πει ο Ερντογάν, τώρα κάνω ασκήσεις, αλλά είχε ενδιαφέρον να καταλάβει ο κόσμος. Σου πει πώς το έλεγαν οι Αμερικανοί πριν 2 χρόνια, η υφυπουργός εξωτερικών που λύνει και δένει, κυρία Νούλα, να μειώσουμε το military footprint, το στρατιωτικό αποτύπωμα. Μην κάνει αποστρατιωτικοποίηση. Αυτές είναι μπούρδες των Αμερικανών και δεν το είπε μόνο η Λούλα, το είχε πει και ο Πομπέο. Είναι μπούρδες των Αμερικανών, αλλά συγγνώμη το λέω, οι Αμερικανοί έχουν κάθε δικαίωμα να το λένε, γιατί έτσι βλέπουν το συμφέρον τους. Δεν είδανε κάτι παρόμοιο και στην Ουκρανία για να αποφύγουμε το μεγάλο πόλεμο και τα θύματα. Άρα δεν με ενδιαφέρει το τι λένε οι Αμερικανοί, με ενδιαφέρει τι κάνει η ελληνική πλευρά. Τόσο απλά. Κλείνοντας, Ζαχαρία Μίχα, επειδή είναι προφανές ότι έχουμε μπει πια σε μια παγκόσμια περιδίνηση για την οποία έχεις γράψει, έχεις πει πολλά πράγματα, με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, αποκλείει ο κύριος Μίχας να
φτάσουμε ακόμη και σε ισορροπίες πυρηνικού τρόμου, και δεν εννοούμε, λέει, τα πυρηνικά εργοστάσια, εννοούμε αυτά τα λεγόμενα έξυπνα μικρής, άλλο πάλι αυτό, μικρής έντασης πυρηνικά. Low yield, τακτικής χρήσης. Μάλιστα. Πυρηνικά όπλα. Κοίταξε να δεις, εμένα με φοβίζει ένα πράγμα και το πω ξεκάθαρα. Όλες αυτές οι αδυναμίες της ρωσικής στρατιωτικής μηχανής που απεκάλυψαν οι επιχειρήσεις στην Ουκρανία και το τεχνολογικό χάσμα σε, όχι σε όλους τους τομείς, αλλά σε κάποιους τομείς που εμφανίζεται από αυτές τις επιχειρήσεις σε βάρος των Ρώσων, πολύ φοβάμαι ότι δεν τους αφήνουν άλλη επιλογή από το να υπερτονίσουν τα σημεία στα οποία παραμένουν ανταγωνιστικοί και έχουν πλεονέκτημα. Ένα από αυτά τα σημεία και το πιο κρίσιμο σε πλανητικό, για τις ισορροπίες σε πλανητικό επίπεδο, είναι και τα πυρηνικά όπλα. Άρα, όσοι τα ξέχασαν διότι έτσι επέλεξαν, καλό θα ήταν να ξεσκονίσουν τα βιβλία περί πυρηνικής στρατηγικής και αμοιβαίας αποτροπής. Μάλιστα. Και ένα ερώτημα από το φίλο μου τον Αργύρη προς εσάς. Κύριε Μίχα, κατά τη γνώμη σας, αυτές οι επαφές Ελλάδας-Τουρκίας δεν έχουν καθόλου το χεράκι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως παλιότερα, μου γράφει εδώ, η συνάντηση Ερντογάν-Τσίπρα το Φεβρουάριο του 19, που ποτέ δεν μάθαμε τι ελέγχθη. Και μήπως εδώ είναι συνέχεια της πίεσης που άσκησαν Γερμανοί και Αμερικανοί με τη συνάντηση του Βερολίνου που μετά προέκυψαν τα καλοκαιρινά. Εγώ μπορώ να πω ένα πράγμα. Ότι καταρχήν εγώ ξέρετε ότι έχω αιμονή με τη μεγάλη εικόνα. Ακόμα και στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία υπάρχουν μια σειρά από ατζέντες που είναι ανοιχτές. Έχουν να κάνουν με τη συνοχή του δυτικού στρατοπέδου, τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Σε αυτό το πλαίσιο, οτιδήποτε αφορά την Τουρκία είναι κρίσιμο για τη Δυτική Συμμαχία. Θέλουν πάση θυσία να επαναφέρουν έστω σιγά σιγά με ιόβιο υπομονή την Τουρκία πίσω. Άρα μην έχουμε την παραμικρή αμφιβολία ότι δεν θέλει το ΝΑΤΟ σε καμία περίπτωση να ανοίξει ελληνοτουρκικό μέτωπο. Ποιος είναι εναλλακτικός τρόπος να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από εκεί και πέρα η συγκυρία είναι καλύτερη για την Ελλάδα από ότι ήταν σε άλλες πλευρές, σε άλλες εποχές, αλλά το θέμα είναι πόσο ξεκάθαρα χαράζεις τις κόκκινες γραμμές σου και πόσο μπορείς να νοθεύσεις ζητήματα αμυντικής λογικής που αφορούν την ελληνική ασφάλεια. Μάλιστα. Είναι δηλαδή, το μπαλάκι είναι 100% στην ελληνική πλευρά. Ότι θα υπάρχουν πιέσεις από το δυτικό παράγοντα για να συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση με την Τουρκία, μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία. Διότι αυτό επιτάσσει το συμφέρον τους. Και δεν τους κακίζω. Αλλά αυτό που ζητάω είναι ξεκάθαρα να δούμε κι εμείς ποιο είναι όχι μόνο το συμφέρον μας, εδώ κρίνεται η επιβίωσή μας ως κράτος. Να μην δημιουργήσουμε δηλαδή, να έχουμε την ψευδέστηση ότι φέραμε μια συμφωνία και στην ουσία να έχουμε δημιουργήσει τις συνθήκες να αντιμετωπίσουμε πάλι μια παρόμοια κατάσταση από χειρότερο starting point, από χειρότερη γραμμή εκκίνησης στο μέλλον. Ζαχαρίας Μίχας, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Όπως μου έχει πει, μακάρι αυτό το διάστημα να μην ήμασταν από τους χρήσιμους για τέτοιες συζητήσεις, υπονοώντας τον πόλεμο, αλλά τι να κάνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία Μίχα. Καλημέρα σου. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.